τα αντιμετωπίζετε ως νέο προσλαμβανόμενοι. Βεβαίως. Επομένως θα περνάνε από το ΑΣΕΠ. Mm-hmm. Και επομένως μπορεί το ΑΣΕΠ να απορρίψει. Έτσι. Έτσι είναι. Μιλάει για 2,7 δις μείωση. Όφελος. Όφελος. Θα έχει το δημόσιο κατέτος, βέβαια. Λέω να δούμε το ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και να δούμε τον καθηγητή. Πάμε. Με το Ταμείο Μειών και την Τρόικα να πιέζει, η κυβέρνηση βάζει πλώρη για το δεύτερο κύμα συγχωνεύσεων καταργήσεων δημόσιων οργανισμών. Στο στόχαστρο τώρα βρίσκονται 75 φορείς με 7.000 υπαλλήλους, οι οποίοι επιχορηγούνται με 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Με το κυβερνητικό σχέδιο, το ποσό αυτό μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2012, ενώ η εξοικονόμηση που προβλέπει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα είναι 650 εκατομμύρια ευρώ την τριετία 2012-2015. Προσωπικό των φορέων, το αν θα περάσουν το κατώφλι του δημοσίου ή την πόρτα της εξόδου, θα εξαρτηθεί από την αξιολόγηση του ΑΣΕΠ. Το όφελος θα είναι αυτό που σας είπα. Αν μπορούσαν να καταληφθούν. Αν μπορούσαν να καταληφθούν και οι υπάλληλοι, θα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Θα είναι τα έξοδα λειτουργίας. Ένας οργανισμός που έτσι έχει λογαριασμούς θέρμανσης, λογαριασμούς αυτής, γραφικές ύλες, αυτοκίνητα, διευθυντές, υποδιευθυντές, επιτροπές. Απλοποιούνται όταν έχεις μια υπηρεσία του Υπουργείου. Διακοπή λειτουργίας και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας προτείνεται για την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου και τα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα. Για τον ΟΔΗ εξετάζεται η μεταφορά των αρμοδιοτήτων σε υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και για το ΙΓΜΕ στο περιβάλλοντος. Για το ΕΘΙΑΓΕ εξετάζονται δύο σενάρια. Εκείνο της κατάργησης και εναλλακτικά η συγχώνευσή του με τον ΟΠΕΓΕΠ και τον οργανισμό Δήμητρα. Άγνωστο παραμένει το μέλλον του ΕΟΜΕΧ, καθώς η συζήτηση με το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν έχει ολοκληρωθεί. Εχμές πάντως για καθυστερήσεις υπουργών άφησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία αναλυτικού μητρώου όλων των φορέων οργανισμών και επιτροπών του δημοσίου. Έχω στείλει ένα γράμμα σε όλους τους συναδέλφους και τους ζήτησα να συνεισφέρουν ονόματα και περιπτώσεις και περιγραφές οργανισμών και φορέων τα οποία θα μπορούσαν να συγκροτήσουν τη δεύτερη μεγάλη. Το δεύτερο μεγάλο κύμα συγχωνεύσεων και καταργήσεων. Δεν υπήρξε ανταπόκριση. Όσον αφορά στις συγχωνεύσεις, δεν έχει αποφασιστεί ακόμη αν θα προωθηθούν αυτοτελώς ή από κάθε Υπουργείο χωριστά. Για τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων, πάντως, προτείνεται η συγχώνευσή του με τη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και τη ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική. Σχετικά με την ΕΡΤ, η Διπουργική έκανε λόγο για αναδιάρθρωσή της. Επαναπροσδιορισμός του ανταποδοτικού τέλους, οργανωτικός εξυγχρονισμός της εταιρείας και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας. Η ΕΡΤ έχει εκείνη την περιουσία, η οποία δεν έχει αξιοποιηθεί. Ο οικονομολόγος Χριστόφορος Πισαρίδης χαρακτήρισε μονόδρομο τη συρρήκνωση του δημόσιου τομέα, ενώ επεσήμανε και την ανάγκη στήριξης των ανέργων μέχρι την ανάκαμψη της χώρας. Οι άνεργοι θα πρέπει να βοηθηθούν από κράτος πρόνοιας. Αυτό στοιχίζει λεφτά φυσικά, αλλά είναι απαραίτητο. Είναι αδιανόητο πλέον η κυβέρνηση να ανοίξει νέες θέσεις για να διορίσει άνεργους νέους. Οι θέσεις εργασίας θα έρθουν από τον ιδιωτικό τομέα. Όταν γίνουν οι μεταρρυθμίσεις και όταν αρχίσει ο ιδιωτικός τομέας να ανακάμπτει. Αυτό χρειάζεται 1-2 χρόνια ακόμα. Συνολικά στους οργανισμούς που ανακοίνωσε ενδεικτικά ο κ. Πάγκαλος απασχολούνται 6.188 άτομα. Κύριος Ψαρίδης, που είναι καθηγητής και οικονομολόγος και δεν είναι πολιτικός, να κρύβει τα λόγια του. Καθηγητής, λες. Ναι, καθηγητής. Είπε την αλήθεια. Είπε οι άνεργοι που θα προκύψουν από αυτό. Ναι, προφανώς. Θα προκύψουν άνεργοι. Ναι, αλλά η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη εδώ να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Γιατί μέχρι τώρα έχουμε ακούσει. Αυτός είπε επανεξέταση. Ο άλλος είπε συγχώνευση. Θα δούμε με ποιον θα πάμε. Ακόμα δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο για αυτό. Και άκουσα τον κύριο Πάγκαλο, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Έχω στείλει επιστολή, λέει, προς τους συναδέλφους μου υπουργούς να συνεισφέρουν λέγοντας.